Κάντε την καρδιά σας πέτρα, κάντε ένα κουράγιο ακόμα και δώστε καθαρές λύσεις τώρα. Εκλογή Προέδρου στις 10 Μαρτίου, ώστε ο νικητής να έχει χρόνο για τη δύσκολη μάχη των ευρωεκλογών και ανοιχτό ορίζοντα για τις εθνικές εκλογές. Η εντολή ζητήθηκε, αλλά δεν ήρθε. Στις 4 μέρες του συνεδρίου είχαμε συντροφική αιματοχυσία για μια εκλογική μάχη που τελικά δεν θα γίνει, αν και υπήρξαν προθέσεις και αντίπαλοι. Οι παρολίγων υποψήφοι από το βήμα του συνεδρίου καλούσαν ο ένας τον άλλο να αποσυρθεί, μέχρι τελικά το ίδιο το συνέδριο να ακυρώσει με ευρεία πλειοψηφία το εκλογικό σενάριο. Αγαπητέ Στέφανε, είπες βρείτε μου αντίπαλο και πάμε. Εάν το ανακαλέσεις, σταματάμε εδώ. Εγώ σήκωσα το γάντι που πέταξες. Εσύ το πέταξες. Τώρα, αν θες εκλογές σε 10 μέρες, αντιλαμβάνεσαι τι έχεις πει. Κάντες μόνος σου, να δούμε τι θα πάρεις, δηλαδή, εντάξει. Επιτέλους να συνειδητοποιήσουν όλοι, δεν είστε σκάκι. Περιμένω. Εάν την αποσύρεις, δεν έχω κανένα λόγο να επιμείνω για εκλογές. Βέβαια. Όλγα, εάν αποσύρεις την υποψηφιότητά σου, δεν έχω ανάγκη να πάω σε εκλογές. Δεν πρέπει να μειώσουμε επουδενή, για να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη στραπατσαρίσουμε, οποιαδήποτε προσωπικότητα, οποιαδήποτε εικόνα του κόμματός μας. Η πρωτοβουλία Φάμελου Παπά και Γιώργου Τσίπρα για ακύρωση των εκλογών έδωσε οδό διεξόδου. Περνούσε με μεγάλη πλειοψηφία την ώρα που έσπευδε ο Στέφανος Κασελάκης να πει πως το σενάριο των εκλογών ήταν νεκρό. Η πρόταση του Φάμελου, λέω. Η πρόταση Φάμελου. Με το που διαπιστώθηκε ότι η πρόταση των Φάμελου, Παπά και Γιώργου Τσίπρα μπορεί να έχει μεγάλη στήριξη από την πλειοψηφία των συνέδρων που σήκωσαν το χέρι τους, το Προεδρείο διάβασε ξανά την πρόταση. Σε εκείνο το σημείο ο Στέφανος Κασελάκης ζήτησε το λόγο και κινήθηκε ταχύτατα προς το βήμα για να ανακοινώσει πως δεν θα γίνουν εκλογές. Παιδιά, αρκετά έπεσαν οι μάσκες. Δεν πάμε σε εκλογές. Πάμε μπροστά. Της εκεχηρίας ακολούθησε ένας επικοινωνιακός πόλεμος για τη διαχείριση του συμβιβασμού, με την κάθε πλευρά να αποδίδει στην άλλη στάση υποχώρησης. Βγαίνει η συντρόφισσα Όλγα και λέει: αν θες να πας σε εκλογές στις 10 Μαρτίου, πήγαινε μόνος σου. Άρα δεν αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου. Είναι ξεκάθαρη και επομένως παρέλκει το αίτημά της για εκλογές ή μάλλον παρέλκει η δήλωση παρουσίας από την πλευρά της για εκλογές. Δεν απέσυρα ποτέ την υποψηφιότητά μου. Σχολίασα πάνω στην πρότασή μου και μίλησα για τεχνικά θέματα που μπορεί να προκύψουν. Για να μιλήσεις για απόσυρση, πρέπει να πω ότι αποσύρω την υποψηφιότητα. Η τελική μου πρόταση ήταν να αποσύρω την πρότασή μου εφόσον αποσύρεις και εσύ το βρείτε μου αντίπαλο και πάμε. Οι 4 ημέρες σφοδρής σύγκρουσης δεν ξεκαθάρισαν το τοπίο, αλλά αντίθετα αυτό παρέμεινε ασαφές και με απώλειες για όλους. Παράλληλα, την ώρα που πλησιάζουν οι ευρωεκλογές, το ψυχικό ρήγμα ανάμεσα στους διαφωνούντες μοιάζει βαθύ. Δείτε ποιοι χειροκροτάνε. Δείτε. Δείτε και σηκωθείτε. Σηκωθείτε όρθιοι. Πάρτε το κόμμα στα χέρια σας. Δικό σας είναι. Σηκωθείτε όρθιοι. Αλλά εγώ είμαι αυτός ο οποίος δεν τιμά το κόμμα. Κάποιοι έχουν σχέδιο το κακό εκλογικό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές. Ευχαριστώ, Ναύαρχε. Το εκτιμώ πολύ, Ναύαρχε Αποστολάκη. Η Όλγα Γεροβασίλη, μετά τις επιθετικές αναφορές Κασελάκη, που έδειξε στην πρώτη γραμμή τους διαφωνούντες ενώπιον του πλήθους, θέτει προϋπόθεση για τη συντεταγμένη πορεία τον τερματισμό των επιθέσεων από την ηγεσία. Η κρίσιμη πολιτική προϋπόθεση για επιτυχημένη πορεία είναι ο Πρόεδρος να σταματήσει να λειτουργεί διχαστικά και πολιτικά. Άλλωστε αυτό του είπε και το συνέδριο στην πρόκλησή του «Βρείτε μου αντίπαλο». Σε μια προσπάθεια να εκτονώσει την κατάσταση, ο Στέφανος Κασελάκης μετά τη λήξη του συνεδρίου κάλεσε για ποτό τους βουλευτές του στο κέντρο της Αθήνας.